όπως είναι το χέρι του Σαλβαδόρ Νταλί που βλέπετε αυτό το έργο, ή αν συνδυάζεται με ένα πολύ κοφτερό μυαλό, όπως είναι το μυαλό του Μαγκρίτ που θα δούμε σε λίγο, αυτή η γοητεία επιτείνεται και διαστέλλεται. Εξισορροπεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό λοιπόν αυτήν την απώλεια που έχουμε από το γνώριμο και οικείο, που είναι και στις προθέσεις του σουρεαλισμού αυτό. Ο σουρεαλισμός έχει σαν στόχο το κάνουμε συνέχεια του Νταντά, γιατί συνδέεται πολύ με τον Νταντά, δεδομένου ότι κάποιοι από τους εκπροσώπους του σουρεαλισμού έχουν ήδη μια θητεία στον Νταντά. Το θητεία δεν είναι τυχαίο, γιατί και συνεχίζουμε μια άλλη θητεία στο σουρεαλισμό. Το θητεία δεν είναι τυχαίο, γιατί έχει να κάνει με ένα είδος τράπευσης, σύμφωνα με κάποιες αρχές και κάποιες συγκεκριμένες αξίες. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που κάνει πάντως ο σουρεαλισμός, θα δούμε τους ορισμούς και τα λοιπά, έχω κάνει μία εναλλαγή από πολύ θεωρητικά, πολύ γλωσσολογικά και πολύ εικαστικά στοιχεία αναφορών, οπότε θα έχει μία ποικιλία αυτό, είναι κυρίως η ικανότητα του ματιού και ακολούθως του μυαλού να μπορούν να διακρίνουν στοιχεία από μία από περισσότερες πραγματικότητες. Σε αυτό το έργο, για παράδειγμα, του Νταλί, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο στην ήρεμη επιφάνεια της λίμνης επικάθεται μία σειρά από κύκνους πίσω από τους οποίους υπάρχουν αυτοί οι ξεροί κορμοί. Το μάτι μετά χαμηλώνει λίγο και πέφτει στο καθρέφτισμα των κύκνων στην ακίνητη επιφάνεια της λίμνης που αποδίδουν με αρκετά ρεαλιστικό τρόπο μία σειρά από ελέφαντες. Το μάτι ανεβαίνει και κατεβαίνει. Δεν χαμηλώνει λίγο το φως ακόμα. Καλύτερα, ναι. Το μάτι χαμηλώνει ακόμα περισσότερο και πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο, προσπαθώντας να καταλήξει στο τι είναι ακριβώς αυτό που βλέπω, γιατί έχει συνηθίσει ότι οι αντανακλάσεις σχετίζονται με αυτό που αντανακλάται. Δεν μπορεί να καταλήξει, γιατί του φαίνονται και οι δύο εκδοχές, και οι κύκνοι και οι ελέφαντες, πολύ πιστικές. Τρέχει πάνω κάτω, παρακολουθεί τους κομψούς, λεπτούς λαιμούς των κύκνων και βλέπει πως μεταμορφώνονται στις καμπύλες προβοσκίδες των ελεφάντων. Βλέπει τον τρόπο που τα πόδια των ελεφάντων κόβονται απότομα για να δώσουν αυτό το βαρύ πάτημα του ζώου και κοιτάει πώς γίνεται αυτό επάνω με τους ξερούς κορμούς που διακόπτονται απότομα. Μια σειρά από ευρήματα λοιπόν οδηγεί το μάτι σε μια τραμπάλα ανάμεσα σε δύο ισοδύναμες λύσεις, ισοδύναμες με την έννοια του ότι απεικονίζουν και οι δύο αρκετά πιστά την παραστατική αφετηρία από την οποία προέκυψαν και δεν μπορεί να καταλήξει. Επειδή όμως είναι όμορφη η εικόνα και αυτό που θαυμάζει ο θεατής απέναντι σε αυτό το έργο είναι και η δεξιοτεχνία του ζωγράφου που το έχει αποδώσει αυτό τόσο ισοδύναμα και τόσο πιστικά, αρχίζει σιγά σιγά να εξοικειώνεται με το ότι πολλές φορές η τέχνη δεν έχει σαν στόχο να απεικονίσει μία συγκεκριμένη πραγματικότητα, αλλά δύο. Που μπορεί να μην είναι δύο, αλλά μπορεί να είναι και πολύ περισσότερες, όπως αυτό το έργο του Νταλί, το ατέλειο το ένιγμα λέγεται το έργο, The Endless Enigma, στο οποίο υπάρχουν παραπάνω από μία έτσι, εκδοχές απεικονιζόμενης πραγματικότητας. Μπορεί κοιτώντας το έτσι λίγο πιο προσεκτικά, να αρχίσουμε να διακρίνουμε διάφορες μορφές, διάφορες φιγούρες. Αυτές οι φιγούρες, κάποιοι από εμάς μπορεί να βλέπουν ένα ανακαθισμένο ζώο που μοιάζει με άλογο, τα καπούλια του οποίου μοιάζουν λίγο με μουσικό όργανο ή με την κάτω μιας βάρκας ή με ένα καβούκι. Μπορεί να βλέπουμε μια μάσκα όπου οι βάρκες συγκροτούν τα μάτια. Μπορεί να βλέπουμε μια καθιστή μορφή. Μπορεί στα μαλλιά αυτού του προσώπου που απεικονίζει μάσκα να βλέπουμε κάποια φρούτα. Μπορεί να φύγουμε από εκεί και να πάμε στη γενικότερη θέαση του έργου, οπότε εκεί μπορεί να δούμε μια μεγάλη ανακεκλημένη μορφή. Μπορεί να είναι ένα μουσικό όργανο ή μια βάρκα και αυτό να μην ήταν τελικά μάσκα, αλλά να ήταν μια φρουτιέρα και τα μαλλιά να μην ήταν μαλλιά, αλλά να ήταν φρούτα. Αυτά τα σχέδια είναι του ίδιου του Νταλί. Από τον κατάλογο της έκθεσης που εκτέθηκε, που πρώτο εκτέθηκε το έργο στην Αμερική, που μας οδηγεί, μας δίνει ένα μπούσουλα, μια σειρά από κλειδιά, να καταλάβουμε ότι τελικά, γιατί πολλές φορές έχουμε αυτή την αμηχανία απέναντι σε ένα έργο τέχνης, λέμε
βλέπω κάποια πράγματα εγώ, αλλά μήπως αυτά τα πράγματα τα κουβαλώ μόνο εγώ. Και ωραίο είναι που τα βλέπω βέβαια, γιατί κάνω μια προβολή των δικών μου αναγκών, αλλά μήπως τελικά δεν ήταν αυτός η προθέση του καλλιτέχνη. Και επειδή καμιά φορά κατατριχόμεθα από την ανάγκη μας να ταυτίσουμε τις δικές μας έτσι, θεάσεις με τη θέαση, την επιθυμία του καλλιτέχνη, αισθανόμαστε ότι απομακρυνόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν εδώ Νταλή μας σωθεί ο ίδιος να δούμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι πολλαπλές πραγματικότητες. Αυτό είναι μία μέθοδος που ακολουθεί ο Νταλή, που την ονομάζει παρανοϊκοκριτική μέθοδο, που τα δύο της συνθετικά, παρανοϊκοκριτική, είναι ενδεικτικά για τους τρόπους τους οποίους μετέρχεται στη χρήση αυτής της μεθόδου. Μοιάζει λίγο δηλαδή με τον τρόπο που ο παρανοϊκός συγκροτεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες διαφορετικές πραγματικότητες. Βέβαια η παράνοια είναι παθολογία, είναι δεν είναι απλά απόκληση από την φυσιολογική ψυχική συμπεριφορά, αλλά είναι πάθηση. Άρα ο ζωγράφος, ο σουρεαλιστής ταυτίζεται με τον παρανοϊκό, ταυτίζεται κριτικά. Εξού και το δεύτερο συνθετικό της παρανοϊκοκριτικής μεθόδου. Γοητεύεται, σε αντίθεση με τους ιατρικούς κύκλους ή την μέση και κοινή αντίληψη της εποχής που διατηρεί μια φοβία απέναντι στις ψυχικές ασθένειες και τη λεπτή ισορροπία που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο μακριά από το κοινό νου και να δημιουργήσει προβλήματα συμβίωσης ανάμεσα στις ομάδες των ανθρώπων ή προβλήματα ψυχικά και σωματικά, οι σουρεαλιστές έλκονται ιδιαίτερα από τις ψυχικές παθήσεις.